Ωραία. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου για μια πολύ σημαντική έρευνα που έκανε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης. Είμαι ο Αλέξανδρος Κούρας, πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε στον ελληνικό τύπο τα αποτελέσματα αυτής της πολύ σημαντικής δημοσκόπησης που δεξήγαγε το ΚΕΦΗΜ στο πλαίσιο του προγράμματος 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση, του οποίου ηγείται ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής, ο οποίος παράλληλα είναι και διευθυντής ερευνών στο ΚΕΦΗΜ, και διεξήγαγε η εταιρεία, πολύ αξιόλογη και αξιόπιστη εταιρεία ΜΑΡΚ, η οποία έχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση σε πανελλαδικές έρευνες αντίστοιχου βεληνικούς. Θα πω δύο λόγια γιατί το ΚΕΦΗΜ ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Πριν από 3 χρόνια ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να φανταστούμε την Ελλάδα 200 χρόνια μετά την κήρυξη της Επανάστασης. Το πρώτο σκέλος ήταν η καταγραφή και η παρουσίαση στην ελληνική πολιτική και δημοσιογραφική τάξη μιας ολοκληρωμένης μεταρρυθμιστικής πρότασης, η οποία θα έφερνε τη χώρα μας το 2021 σε μια κατάσταση ευημερίας και αισιοδοξίας. Και το δεύτερο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε ήταν να εξετάσουμε τις ιδέες και τις αξίες οι οποίες επηρέασαν τον επαναστατικό αγώνα, προκειμένου να διαπιστώσουμε και να αναδείξουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν επιτελέσει οι φιλελεύθερες ιδέες εκείνης της εποχής στην ελληνική επανάσταση. Το κάναμε αυτό διότι θέλουμε να γεφυρώσουμε την αγάπη για την ελευθερία που έδειξαν οι επαναστατημένοι Έλληνες και οι διαφωτιστές του έθνους πριν την Ελληνική Επανάσταση, με την εξίσου σημαντική απαίτηση για μεγαλύτερη ατομική και οικονομική ελευθερία σήμερα. Το πρώτο μεγάλο project που υλοποιούμε στο πλαίσιο της Ελλάδας 2021, 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση, είναι η σημερινή δημοσκόπηση. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με την Καθημερινή, όπου ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα γράφει ένα αρκετά σημαντικό και μακροσκελές άρθρο, το οποίο παρουσιάζει διάφορες πτυχές για την Ελληνική Επανάσταση, ενώ σχεδιάζουμε μέσα στον επόμενο χρόνο να υλοποιήσουμε και αρκετές άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να αναδείξουμε αυτούς τους σκοπούς που περιέγραψα νωρίτερα. Η σημερινή δημοσκόπηση, θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η κυρία Σοφία Τσιλιγιάννη, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην υλοποίηση αυτής της έρευνας, να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να μας πει και την ταυτότητα της έρευνας, και μετά ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής θα προσφέρει τα σχόλιά του για τα πορίσματα της δημοσκόπησης αυτής. Κυρία Τσιλιγιάννη, έχετε το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Όσοι ήθιστε, θα ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της έρευνας, ώστε ό,τι βλέπετε μετά ως αποτελέσματα της άποψης της κοινής γνώμης, να είναι στο πλαίσιο του συνόλου. Λοιπόν, μιλήσαμε με άντρες και γυναίκες 17 ετών και άνω, ηλικίες δηλαδή που είναι ψηφοφόροι, θεωρούνται αρκετά όριμοι για να απαντήσουν. Το μέγεθος δείγματος ήταν 1.200 νοικοκυριά. Είναι μεγαλύτερο από μια πολιτική πανελλαδική έρευνα. Είναι αρκετά μεγάλο ώστε να έχει μικρό ποσοστό στατιστικής απόκλησης. Έγινε από 6 έως 19 Δεκεμβρίου του 2019 και ήταν ένα σημείο το οποίο αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μαζί με το ΚΕΦΗΜ αυτή την ερευνητική διαδικασία, στο πλαίσιο του ότι θα βλέπαμε ποιες ήταν οι στάσεις και οι απόψεις της ελληνικής κοινής γνώμης για το 1821 τέλος του 2019, με στόχο να κάνουμε άλλη μία έρευνα στο τέλος του 2020, να δούμε αν υπάρχουν μεταβολές, και άλλη μία στο τέλος του 2021, που θα ήταν και το τέλος της χρονιάς των εορτασμών. Είναι πανελλαδική κάλυψη, όπως είπαν και νωρίτερα. Η δειγματοληψία ήταν πολυσταδιακή, τυχαία δειγματοληψία. Είχαμε κότας για το φύλο, την ηλικία και τη γεωγραφική κατανομή, που σημαίνει ότι δεν κάναμε συνεντεύξεις με όποιον τύχαινε, αλλά θέλαμε να κάνουμε συνεντεύξεις με συγκεκριμένες αναλογίες, όπως είναι οι πραγματικές αναλογίες του πληθυσμού πανελλαδικά, είτε πρόκειται για τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες, είτε για το φύλο και την ηλικία. Έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το γνωστό Computer Assisted Telephone Interviews, το CATI. Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα, μέγιστη στατιστική απόκληση είναι 2,8%.
στα νούμερα τα οποία προσεγγίζουν το 50. Ό,τι είναι αρκετά χαμηλότερο ή ό,τι είναι αρκετά μεγαλύτερο, έχει μικρότερη στατιστική απόκληση πάντα. Και επειδή έγινε και με κουότας η έρευνα αυτή, που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου μετά στάθμιση για να φέρουμε εκεί όπου έπρεπε τα δημογραφικά, είναι ακόμα μικρότερη στατιστική απόκληση. Και η μέγιστη στάθμιση που κάναμε ήταν με βάση το φύλο και την ηλικία, που ήταν πολύ μικρή στην πραγματικότητα. Μπορούμε κατόπιν αυτών να δούμε την πρώτη μας διαφάνεια. Κυρία Τσιλιγιάννη, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια επισήμανση προς τους δημοσιογράφους, ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όσο θα διαρκούν οι παρουσιάσεις της κυρίας Τσιλιγιάννη και του κυρίου Χατζή, μπορείτε να μας βάλετε στο chat του Zoom τα ερωτήματά σας, ή αν θέλετε, μετά το τέλος της παρουσίασης του κυρίου Χατζή, θα πάρουμε και απευθείας ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους που ενδιαφέρονται να κάνουν κάποιο follow-up. Η πρώτη μας ερώτηση, λοιπόν, που παρουσιάζεται εδώ στην έρευνα, είναι το πώς θα χαρακτήριζαν την Επανάσταση του 21, με ποια επίθετα θα τη χαρακτήριζαν οι Έλληνες πολίτες. Τους είπαμε, λοιπόν, εμείς τους αναφέραμε κάποια επίθετα και μας είπαν αν ταιριάζουν κατά τη γνώμη μου ή αν δεν ταιριάζουν. Εθνική, κοινωνική, φιλελεύθερη, θρησκευτική, δημοκρατική. Αυτά τα επίθετα δόθηκαν. Και βλέπετε σε αυτή τη συγκεντρωτική κάρτα πόσοι μας απάντησαν «ναι, ταιριάζει αυτό το επίθετο», πόσοι μας απάντησαν «εν μέρη ταιριάζει αυτό το επίθετο στην Επανάσταση του 21». Κάποιοι μας είπαν «όχι, δεν ταιριάζει» και είναι τα κόκκινα, και το «δεν γνωρίζω να απαντώ» είναι τα κίτρινα. Βλέπετε, λοιπόν, ότι σε αυτή την κατάταξη Εθνική Επανάσταση μας απάντησε το 90%. Και μάλιστα και εν μέρη, άλλο 5%, αθροίζει στο 95%. Κοινωνική, μας είπε το 55%, ναι, οπωσδήποτε ταιριάζει στην Επανάσταση. Φιλελεύθερη, το 53% των Ελλήνων, μας είπαν ότι ήταν φιλελεύθερη Επανάσταση. Θρησκευτική, το 51% και δημοκρατική, το 41%. Αθροίζοντας το σκούρο μπλε με το γαλάζιο, που είναι το εν μέρη, δεύτερο είναι το θρησκευτική. Ωστόσο, με βάση το μπλε, το ναι, σίγουρα είναι αυτό το επίθετο. Δεύτερη είναι η κοινωνική διάσταση της Επανάστασης. Καλημέρα σε όλες και όλους. Να πω ότι, ξεκινώντας, ότι θεωρώ ότι έχετε ήδη ρίξει μια ματιά σε αυτά τα οποία σας στείλαμε, οπότε τα σχόλια μας είναι πάρα πολύ σύντομα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Προφανώς οι Έλληνες βλέπουν την Επανάσταση ως εθνική. Ήταν μια εθνική επανάσταση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, κυρίως εθνική επανάσταση. Όμως, εκείνη την εποχή, αυτό που συνέδε τους επαναστάτες ήταν κυρίως η θρησκευτική τους ταυτότητα. Ήταν όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έβλεπαν δηλαδή την Επανάσταση ως έναν αγώνα κατά των Μουσουλμάνων, των Οθωμανών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο χαρακτήρας επανάστασης ως μια επανάσταση κοινωνικής, ξέρετε, ήδη από τον Κορδάτο και από ιστορικούς κυρίως της αριστεράς αυτό έχει αναδειχθεί, θεωρείται δεδομένο πια. Προφανώς ήταν και κοινωνική επανάσταση, απλώς τώρα πλέον θεωρούμε ότι ήταν σαφέστατα εθνική, είχε βέβαια και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά επειδή μιλάμε για μια προνεωτερική κοινωνία, τα χαρακτηριστικά τα προνεωτερικά θα κυριαρχήσουν. Δεν θα έχουν μια κοινωνική σύγκρουση για αυτή που θα περιμέναμε σε μια νεωτερική κοινωνία. Και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο και ως κεφήν είναι ο φιλελεύθερος χαρακτήρας, ο οποίος αναγνωρίζεται από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μάλιστα σε μια πολύ υψηλά ποσοστά. Και συνδέεται, όπως θα δούμε, για αυτούς τουλάχιστον που γνωρίζουν και λίγο περισσότερα πράγματα για την Επανάσταση, και με κάποιες προσωπικότητες και με κάποια γεγονότα. Μπορούμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Εδώ τους ζητήσαμε αυθόρμητα να μας απαντήσουν έως 5 ονόματα πρωταγωνιστών της Επανάστασης. Ό,τι θυμούνταν. Βλέπετε ότι τον Κολοκοτρώνη τον είπαν σχεδόν όλοι. 93%. Είναι το πρώτο όνομα που τους έρχεται στο μυαλό. Αυτό που λέμε στην έρευνα αγοράς top of mind. Λες Επανάσταση, Κολοκοτρώνης. Το δεύτερο όνομα που μας είπαν ήταν ο Καραϊσκάκης. 2 στους 3 μας ανέφεραν αυθόρμητα το όνομά του. Το τρίτο όνομα, και παίζεται στα δεκαδικά, είναι η Μπουμπουλίνα. Είναι πάνω από τον Παπαφλέσσα, δεν έχει δεκαδικά η κάρτα, αλλά παίζεται στα δεκαδικά. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, που είναι μια γυναίκα, και εγώ ως γυναίκα χαίρομαι πολύ, που είναι στην τριάδα.
Ο Παπαφλέσσας με δεκαδικά πίσω από την Πουπουλίνα, ο Θανάσιος Διάκος, ένα σύμβολο της Επανάστασης, ο Ανδρούτσος, ο Μιαούλης, ο Μπότσαρης, ο Κανάρης, η Μαυρογένους, ο Υψηλάντης, ο Νικηταράς με αυτή τη σειρά. Οι υπόλοιποι αναφέρονται αυθόρμητα με πολύ μικρότερα ποσοστά μονοψήφια. Αριστίδη. Ναι, καλά, ο Κολοκοτρώνης δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βγαίνει ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης προφανώς είναι η σημαντικότερη στρατιωτική προσωπικότητα της Επανάστασης. Έτσι. Η Επανάσταση στη δύσκολη αρχική στιγμή επιβιώνει εξαιτίας δύο πραγμάτων που κάνει ο Κολοκοτρώνης. Το ένα είναι η απόφαση του να χτυπήσει την Τριπολιτσάπ, σοφή απόφαση. Η δεύτερη, το γεγονός ότι όταν έρχεται για πρώτη φορά η πρώτη στρατιά, που θα είναι και η μοναδική μέχρι την ώρα που θα έρθει ο Ιμπραήμ, μια μεγάλη στρατιά τουρκική, μπαίνει μέσα στο Μοριά, ο Κολοκοτρώνης με το στρατηγικό του σχέδιο. Καλά, είναι γνωστά αυτά. Ο Κολοκοτρώνης έχει αναδειχθεί ήδη από την εποχή των Βαβαρών ως η σημαντικότερη προσωπικότητα της Επανάστασης και είναι. Είναι αυτός ο οποίος έρχεται στον ελληνικό χώρο ως επαναστάτης. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Δεν είναι η ίδια περίπτωση του Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης στην πρώτη φάση της επανάστασης θα διστάσει, δεν θα ξέρει ακριβώς, δεν είναι τόσο αποφασισμένος. Δεν είναι ο αποφασισμένος επαναστάτης που είναι ο Κολοκοτρώνης. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία φάση της δραστηριότητάς του είναι τόσο ηρωική, είναι τόσο σημαντική για την επανάσταση. Γίνεται, αποτελεί ένα σύμβολο στην κρισιμότερη φάση και γι' αυτό το λόγο έχει την τρίτη θέση. Είναι πολύ εντυπωσιακή η θέση της Μπουμπουλίνας. Είναι γενικώς εντυπωσιακό ότι στις 10 πρώτες θέσεις οι δύο είναι γυναίκες. Είναι η Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους. Δεν θα συναντήσουμε κάτι αντίστοιχο σε άλλες επαναστάσεις, ούτε στη Γαλλική ούτε στην Αμερικάνικη. Δεν υπάρχουν γυναικείες προσωπικότητες οι οποίες είναι τόσο γνωστές, τόσο σημαντικές, θεωρούνται. Σε όλα αυτά παίζουν ρόλο βέβαια και οι κινηματογραφικές ταινίες και για τον Παπαφλέσσα το ίδιο, αλλά στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου του ελληνικού επέλεγαν προσωπικότητες οι οποίες ήταν ήδη πρωταγωνιστικές. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπουμε για παράδειγμα τον Παπαφλέσσα, την Πουπουλίνα, βλέπουμε τη Μαντώ Μαυρογένους, είναι τρεις καλές ταινίες ελληνικές, αξιοπρεπέστατες, οι οποίες είχαν γυριστεί με αφορμή την επέτειο των 150 χρόνων. Αυτό που θα παρατηρήσουμε επίσης εδώ, θέλω να το προσέξετε, είναι ότι οι στρατιωτικοί προηγούνται. Είναι λογικό, είναι επανάσταση, ο κόσμος την αντιμετωπίζει ως ένα κυρίως στρατιωτικό πολεμικό γεγονός και είναι κυρίως πολεμικό γεγονός. Όμως η επανάσταση για να κερδιθεί, για να ιδρυθεί αυτό, για να γίνει αυτό το πραγματικά φοβερό γεγονός το οποίο θα γιορτάσουμε του χρόνου, γιατί είναι τόσο σημαντικό γεγονός, γιατί για πρώτη φορά μία εθνική επανάσταση πετυχαίνει, ειδικά στη μεταναπολεόντια Ευρώπη και καταλήγει σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Γι' αυτό όμως παίξαν ρόλο άνθρωποι όπως τους βλέπουμε εδώ στις τελευταίες θέσεις. Ο Λόρδος Βίρονας, ξεκινάω από κάτω, ο Λόρδος Βίρονας, ο Κουντουριώτης, ο σημαντικότερος χρηματοδότης της επανάστασης, ο Λάζαρος Κουντουριώτης, τα μέλη της φιλικής εταιρείας που την οργάνωσαν, έτσι, Σκουφάς Ξάνθος και ο Τσακάλοφ. Λίγο να γυρίσουμε πίσω. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και βέβαια ο Ιωάννης Καποδίστρια την αρχή της Επανάστασης. Αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα είχε πετύχει η Επανάσταση. Δεν αρκούσε μόνο η γενναιότητα στρατιωτική. Στην επόμενη ερώτηση, αναφέραμε εμείς ονόματα πρωταγωνιστών του 21, δεν ήταν δική τους αυθόρμητη σκέψη, και τους ρωτούσαμε για τον κάθε έναν από αυτούς, αν εξ όσων γνωρίζουν, ο ρόλος τους ήταν θετικός ή αρνητικός για την επιτυχή έκβαση της Επανάστασης. Το σκούρο μπλε που βλέπετε ήταν πολύ θετικός ρόλος, υπήρχε η δυνατότητα να απαντήσουν πολύ θετικός, θετικός και αρνητικός, πολύ αρνητικός. Το αρνητικός και πολύ αρνητικός το ενώσαμε γιατί γενικώς ήταν μικρά νούμερα. Βλέπετε εδώ ότι είναι εντυπωσιακά μπλε όλος ο πίνακας. Και βεβαίως έχει 0% αρνητικό και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι στο 100% πολύ θετικός και θετικός. Η σειρά, όπως θα δείτε, στους δύο πρώτους, είναι ίδια με την αυθόρμητη απάντηση στην προηγούμενη, ποιους γνωρίζουν. Ωστόσο, εδώ βλέπετε τον Ιωάννη Καποδίστρια πολύ ψηλά στην τρίτη θέση, με 94% θετικός και πολύ θετικός. Τον Παπαφλέσσα πολύ ψηλά, στο 97%. Παλαιόν πατρών Γερμανός είναι ο επόμενος. Και ο Λόρδος Βίρον εδώ έρχεται πολύ ψηλά. Είναι κάποιος προφανώς που τον εκτιμούν πολύ οι Έλληνες ως φιλέλληνα, παρότι δεν τον θυμόντουσαν τόσο πολύ στις αυθόρμητες απαντήσεις. Τη σειρά τη βλέπετε παρακάτω, να μην μπω σε λεπτομέρειες, να μας κάνει την ανάλυση της κάρτας ο Αριστίδης. Καλά, εδώ πάλι βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο. Οι πολεμιστές στρατιωτικοί είναι στις πρώτες θέσεις, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, ο παλαιόπατρος Γερμανός, γιατί
είναι ένας πολεμιστής ιερέας, δηλαδή συμμετέχει και στα γεγονότα, είναι αυτός ο οποίος θα ορκίσει θα ευλογήσει τα όπλα, ίσως όχι στην Αγία Λαύρα, αλλά πάντως με τον τρόπο που τον έχουμε μάθει, ο Ανδρούτσος κτλ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Καποδίστριας έχει το ίδιο στάτους, την ίδια δημοφιλία με τους στρατιωτικούς. Έτσι. Είναι πολύ πιο κάτω ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ας πούμε, ή ο Ιωάννης Κολέτης. Ακόμα και ο Κολέτης, ο οποίος για πολλούς έχει αρνητικό πρόσημο, ένα 31% απαντά αρνητικά για τον Κολέτη, και για τον Μαυροκορδάτο επίσης είναι υψηλό το ποσοστό, 27%, 28% και στον Πετρόβο ή Μαυρομιχάλη, προφανώς λόγω της εμπλοκής της οικογένειας Μαυρομιχάλη στην δολοφονία Καποδίστρια, αλλά εδώ θυμίζω ότι η οικογένεια Μαυρομιχάλη ήταν αυτή που έχασε τα περισσότερα μέλη στον αγώνα, αυτή που έδωσε, δηλαδή ο φόρος αίματος που έδωσε για τον αγώνα ήταν πολύ υψηλός. Παρόλα αυτά, ακόμα και ο λιγότερο δημοφιλής, ο Ιωάννης Κολέτης, αν προσθέσουμε τα μπλε, θα δείτε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα, αρκετά περισσότερα, όχι πολύ, από τα κόκκινα. Έχει δηλαδή τελικό στατικό πρόσημο. Ο άγνωστος Πολυζωήδης είναι ο πιο χαμηλός. Ο Πολυζωήδης είναι άγνωστος. Είναι λογικό να είναι άγνωστος ο Αναστάσης Πολυζωήδης. Αν και υπάρχει μια ταινία για τον Πολυζωήδη, πολύ δημοφιλής ταινία, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν συγκρατούν το όνομα. Και μάλιστα πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Έτσι. Ο Πολυζωήδης είναι ο ηρωικός δικαστής, ο οποίος όμως έχει και πολύ σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της Επανάστασης. Είναι αυτός που γράφει τη διακήρυξη. Ωραία, μας επιτρέπει και εμάς που είμαστε και φίλοι να κάνουμε δουλειά σχετική, γιατί ο Αναστάσης Πολυζωήδης έχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ. Είναι ο σημαντικότερος φιλελεύθερος διανοούμενος στην εποχή εκείνη, είναι από τους πιο ριζοσπάστες. Τι σημαίνει ριζοσπάστες στην εποχή εκείνη? Θεωρεί ότι το μοντέλο το πολιτιακό που πρέπει να υιοθετήσει η Ελλάδα είναι το αμερικάνικο, δηλαδή αβασίλευτη δημοκρατία. Δημοκρατία κανονική, δημοκρατία με όσο γίνεται καθολικότερο δικαίωμα ψήφου και χωρίς βασιλιά. Είναι μειοψηφία αυτοί που το θέλουν αυτό. Αδαμάντιος Κοραής, ο Αναστάσιος Πολυζωήδης, ο Μάγερ, η αδελφή Σούτσι, πολύ λίγοι δεν κατορθώνουν να πείσουν. Η μεγάλη μειοψηφία των αγωνιστών θεωρεί ότι χρειάζεται και ίσως πολιτικά και για τις διεθνείς μας σχέσεις χρειάζεται ένας βασιλιάς. Αλλά αυτά που βλέπουμε, περίπου τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα. Χαιρόμαστε πολύ για την θέση, ως και ως φιλελεύθερη, για τη θέση, την πολύ ψηλή θέση, την απόλυτα θετική στάση που υπάρχει απέναντι στον Αδαμάντιο Κοραή, για τον οποίο, όπως ξέρετε, υπήρξε μια συζήτηση και τα 200 αυτά χρόνια. Στην επόμενη κάρτα, ποια από τις παρακάτω χώρες, αναφέραμε εμείς συγκεκριμένες χώρες, ποια από τις παρακάτω χώρες έχει τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στο ελληνικό ζήτημα κατά την περίοδο της Επανάστασης? Μία απάντηση, γιατί λέγαμε ποια έχει τη μεγαλύτερη, άρα έπρεπε να κρίνουν. Οι χώρες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία. Η Ρωσία βγήκε πρώτη με 43%. Η Γαλλία πολύ κοντά με τη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία 18%, Μεγάλη Βρετανία 17%, η Αυστρία 6%, οι Ηνωμένες Πολιτείες 1% και 15% ήταν το «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω ιδέα». Αριστείδη. Ναι. Εντάξει, εδώ οι Έλληνες από την εποχή εκείνη μέχρι και σήμερα είναι, περιμένουν από το ξανθό γένος να τους σώσει. Την εποχή εκείνη η Ρωσία έχει θετικό ρόλο, βεβαίως και έχει θετικό ρόλο. Και οι τρεις δυνάμεις έχουν θετικό ρόλο τελικώς, διότι καταλήγουμε στον Ναυαρίνο. Και στον Ναυαρίνο ο Ναύαρχος, ο οποίος ήρθε στον Ναυαρίνο ζεστός για να συγκρουστεί με τους Ρωμανούς, ήταν ο Ρώσος. Δεν ήταν Ρώσος, Ολλανδός ήταν, αλλά βάσει αυτό ήταν Ναύαρχος. Έχει θετικό ρόλο η Ρωσία, έχει και όμως, και, όπως και η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Γαλλία, έχει και αρνητικά χαρακτηριστικά. Υποθέτω έχει όμως τόσο γιατί καταλυτικό θετικό ρόλο, Αριστείδη, η Ρωσία, ώστε να δικαιολογείται αυτό το 43%, ή μήπως επηρεάζονται οι Έλληνες απαντώντες σε αυτή την ερώτηση και από αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο, Φιλική Εταιρεία, Ρωσία κλπ? Από αυτό νομίζω, και γενικώς από το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι ρωσόφιλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό των Έλληνων είναι ρωσόφιλοι. Απαντούν λοιπόν. Γι' αυτό θα δούμε στο παράρτημα, θα μπορείτε να δείτε ότι όσο περισσότερα γνωρίζει για την Επανάσταση, τόσο μειώνεται ο αριθμός των αυτών που θεωρούν ότι η Ρωσία είναι σημαντικότερη και αυξάνεται ο αριθμός της Μεγάλης Βρετανίας. Εγώ θεωρώ. Αυστρία, η Αυστρία έχει ένα ρόλο ο οποίος είναι απολύτως αρνητικός, στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Είναι η χώρα η οποία θα προσπαθήσει, ο Μέτερνιχ, το γνωρίζουμε αυτό, να καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση με κάθε τρόπο. Θεωρεί ότι είναι καταστροφικό αυτό, φοβάται πολύ την Ελληνική Επανάσταση.
Παρ' όλα αυτά, κάποιοι θεωρούν ότι ίσως γιατί συμπαθούν τη σημερινή Αυστρία, ότι ίσως να έχει κάποιο θετικό. Ήταν ερώτηση ρόλο. Παγίδα, δηλαδή. Ερώτηση παγίδα, ναι. Ποια από τις παρακάτω δούμε... χώρες είχε τη μεγαλύτερη θετική συμβολή και μάλλον την διατυπώσατε έτσι, γιατί εσείς ναι. θέλετε να δείτε αν όντως ο κόσμος γνωρίζει ή όχι ελληνική ιστορία. Έτσι. Και... πάντως, το γεγονός είναι ότι το ελληνικό ζήτημα βρίσκει λύση κυρίως μέσω της συνεργασίας από ένα σημείο και πέρα της Μεγάλης Βρετανίας με τη Ρωσία, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της κρίσιμης περίοδου, της περίοδου δηλαδή 1822-1827, αυτός ο οποίος ελέγχει και τις συνομιλίες αυτές είναι ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, που θα γίνει και για ένα μικρό διάστημα Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Τζορτζ Κάνινγκ, ο οποίος είναι το κρίσιμο πρόσωπο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα οδηγήσει τελικώς και στην ανεξαρτησία, που δεν ήταν καθόλου βέβαιη η ανεξαρτησία. Αδικείται λοιπόν, για να κλείσουμε, την κάρτα η Μεγάλη Βρετανία, στην κοινή γνώμη. Στην επόμενη ερώτηση θα σας αναφέρω κάποιες κοινωνικές ομάδες και θεσμούς και θα ήθελα να μου πείτε, εξ όσων γνωρίζετε, ρωτήσαμε τους Έλληνες, αν έπαιξαν θετικό ή αρνητικό ρόλο στην Επανάσταση. Αν δεν γνωρίζετε κάτι, πείτε το. Ρωτήσαμε για τη φιλική εταιρεία, βλέπετε την κάρτα, 97% θετικά και μάλλον θετικά. Οι φιλέλληνες, 95% θετικά και μάλλον θετικά. Νησιώτες, πλειοκτήτες, 92% θετικά και μάλλον θετικά. Στρατιωτική, 90%. Η Εκκλησία, 87%. Οι Παναγιώτες, 81%. Οι διανοούμενοι, 81% επίσης. Οι έμποροι, 52% θετικό και 16% μάλλον θετικό, 68%. Και οι προεστοί, 48%, 29% και 19%. Δεν βλέπω παρακάτω, νομίζω ότι εκεί κλείνει η κάρτα, ναι. Αλέξανδρε, Αριστίδη, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόσο δημοφιλή είναι η φιλική εταιρεία και πολύ δικαιολογημένα, γιατί τα πάντα ξεκινούν από τη φιλική εταιρεία. Έτσι. Mm-hmm. Η φιλική εταιρεία, αν δεν υπήρχε, θα ήταν πολύ διαφορετική η ελληνική ιστορία. Αλλά θα γινόταν κάποια επανάσταση, ήδη από το Ρήγα Φεραίο είχαν ξεκινήσει οι συνωμοσίες. Αλλά ο ρόλος φιλικής εταιρείας είναι καταλυτικός και το σχέδιο που οργανώνει. Που κατασκευάζει, που φτιάχνει φιλική εταιρεία, είναι επίσης πάρα πολύ καλής ποιότητας, το άλλαξε λίγο υψηλάντης μετά κτλ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ η φιλική εταιρεία αποτελείται κυρίως από εμπόρους, πάνω από 50%, το 54% των καταγεγραμμένων μελών είναι έμποροι και αν βάλουμε και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι το 70%, προφανώς είναι μια αστική επανάσταση, οι έμποροι έχουν τόσο χαμηλά ποσοστά. Αυτό νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζει ίσως ο κόσμος ότι τα περισσότερα μέλη της φιλικής εταιρείας και χρηματοδότες φιλικής εταιρείας ήταν έμποροι. Και επίσης, εντάξει, έχει ίσως απέναντι τον εμπόρο μία... το γεγονός ότι οι προεστοί είναι οι τελευταίοι και αν και το πρόσημο τελικός είναι θετικό, έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά, είναι πολύ άδικο γιατί αυτοί οργανώνουν την επανάσταση στην Πελοπόννησο, αυτοί τη χρηματοδοτούν. Και θυσιάζουν πάρα πολλά. Θυσιάζουν περισσότερα από τους περισσότερους. Τα υπόλοιπα είναι αναμενόμενα. Χαίρομαι πολύ γιατί οι φιλέλληνες έχουν πολύ ψηλό ποσοστό. Αναρωτιέμαι αν αυτό το ποσοστό οφείλεται και στο γεγονός ότι η λέξη φιλέλληνας έχει ένα ξεκάθαρα και χρησιμοποιείται και στην πολιτική, την καθημερινή, την ορολογία με έναν τρόπο επιπόλαιο κάπως. Ίσως γι' αυτό να είναι τόσο ψηλά οι φιλέλληνες, αλλά είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό επίσης ότι οι νησιώτες, οι πλειοκτήτες, γιατί αυτοί πραγματικά είναι που θα παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο τελικώς, ειδικά οι δραίοι σπετσιώτες, η οικογένεια του Δουδιώτη, είναι πάρα πολύ ψηλά, πιο ψηλά για τους στρατιωτικούς. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά όλα είναι θετικά. Βλέπετε, ακόμα και οι φαναριώτες που έχουν δαιμονιμοποιηθεί έχουν πολύ ψηλά ποσοστά, οι διανοούμενοι που επίσης έχουν δαιμονιμοποιηθεί, ακόμα και στις ταινίες, ο Παπαφλέσσας λέει τον γραμματέα του. Για όλου Καλαμαρά και τα λοιπά. Υπάρχει αυτή η εντύπωση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος αξιολογεί όλες αυτές τις ομάδες ότι έπαιξαν, αντιλαμβάνεται το θετικό ρόλο και μάλιστα ανεξαρτήτως των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μένα. Σοφία. Στην επόμενη ερώτηση, η ερώτηση 6. Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με τις τρεις εθνοσυνελεύσεις και τα συντάγματα της Επιδαύρου, του Άστρους και της Τριζίνας? Εδώ φαίνεται ότι. Δεν γνωρίζουμε. Είναι κλασικό όταν ρωτάμε το κοινό, γνωρίζετε γι' αυτό. Κάποιος ντρέπεται, διστάζει να πει όχι δεν γνωρίζω. Αισθάνεται ότι θα όφιλε να γνωρίζει και δυσκολεύεται να το παραδεχτεί.
Επισήμως λοιπόν, δεν τα γνωρίζω, μας λέει Θεσσαλός το 33%, ένας στους τρεις Έλληνες. Κάτι έχω ακούσει, λέει το 44%, εδώ θα έβαζα εγώ και ένα ποσοστό από το 44 στο 33, δηλαδή το κάτι έχω ακούσει είναι ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, αλλά δεν θέλω να το παραδεχτώ. Και γνωρίζω αρκετά το 23%. Θα έλεγα ευθαρσώς εγώ από την πλευρά μου ότι ένας στους πέντε Έλληνες γνωρίζει πραγματικά κάτι για την Ελληνική Επανάσταση και αυτό είναι ένα μεγάλο νούμερο σε σχέση με το τι θα μπορούσε να βγει κάποια άλλη εποχή. Αριστείδη. Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, οι Αμερικανοί, έτσι, πόσα γνωρίζουν για αυτό που συμβαίνει ταυτόχρονα με την Επανάσταση, έτσι, για το Continental Congress, για τη διαδικασία του συντάγματος, για το ρόλο του James Madison. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο James Madison, η σημαντικότερη προσωπικότητα που συνδέεται με το Σύνταγμα το Αμερικάνικο, δεν έχει ένα μεγάλο μνημείο στην Ουάσιγκτον. Έχουν όλοι άλλοι, εκτός από τον James Madison. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Είναι αρκετά υψηλό ποσοστό, το 23%. Ελπίζουμε με την εκπαιδευτική καμπάνια του ΚΕΦΗΜ αυτό να γίνει περισσότερο γνωστό, γιατί εμείς θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση, ειδικά στα συντάγματα. Θα μάθετε σύντομα με ποιον τρόπο. Αλλά και στις τρεις εθνοσυνελεύσεις. Οι εθνοσυνελεύσεις αυτές, που από ένα σημείο και πέρα έχουν και τα πρακτικά τους, είναι εντυπωσιακά ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές για την εποχή. Έτσι, γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλοί διανοούμενοι στον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι μορφωμένοι, που ξέρουν να διαβάζουν και να κατανοούν και έχουν και μια εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται λοιπόν κάτι εντυπωσιακό στην Ελλάδα και δεν πρέπει αυτό να το. Πρέπει να το γνωρίζουν οι Έλληνες και πρέπει να κάνουμε όλοι, και εμείς θα κάνουμε βέβαια ως ΚΕΦΗΜ, ό,τι μπορούμε για να γίνει γνωστή και αυτή η διάσταση της Επανάστασης, η οποία είναι εξίσου σημαντική με τα πολεμικά γεγονότα και τη διπλωματική διάσταση. Κατόπιν ρωτήσαμε για τα συντάγματα αυτά. Όπως ίσως γνωρίζετε, οι επαναστάτες ψήφισαν σε τρεις εθνοσυνελεύσεις τρία συντάγματα, της Επιδαύρου το 22, του Άστρου το 23 και της Τριζίνας το 27. Και πείτε μου, κατά πόσον ταιριάζουν σε αυτά τα συντάγματα τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου. Και αν δεν γνωρίζετε, πείτε το. Δημοκρατικά, μας είπαν οι περισσότεροι, 17 και 27 θρίζει στο 44%, πολύ και αρκετά. Φιλελεύθερα, ήταν η δεύτερη σε συχνότητα απάντηση, 37%. Κοινωνικά, 36%. Και παραδοσιακά, 28%. Αριστείδη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Σοφία, εδώ πέρα το εξής, ότι αυτοί που απαντούσαν αυτό το ερώτημα, έτσι, μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δεν είναι δηλαδή στο πορτοκαλί, στο κίτρινο, αποδέχονται και τους τέσσερις αυτούς, περισσότερο δηλαδή, και τους τέσσερις χαρακτηρισμούς που έχουμε βάλει, και θεωρούν ίσως ότι το σημαντικότερο είναι ο δημοκρατικός χαρακτήρας. Ναι, υπάρχει και δημοκρατικός χαρακτήρας, ιδιαίτερα όταν πλησιάζουμε προς το τρίτο σύνταγμα, είναι το πιο ριζοσπαστικό, το πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο οπωσδήποτε στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι σε πολλές απόψεις καλύτερο και το αμερικάνικο της εποχής. Και αυτή είναι μια άποψη που κυριαρχεί ανάμεσα στους Έλληνες σταγματολόγους, όσους ασχολούνται με τη σταγματική ιστορία. Και θα το δούμε παντού, από τον Μάνεση μέχρι τους σημερινούς. Πάντως είναι και κοινωνικό. Το κοινωνικό γιατί το βάλαμε? Γιατί αυτό ο Νίκος Αλιβιζάτης το τονίζει αρκετά κάθε φορά που μιλάει για τα συντάγματα. Η λέξη ισότητα, βέβαια εκείνη την εποχή η ισότητα δεν έχει στο μυαλό τους την οικονομική ισότητα, την πολιτική, τη φιλελεύθερη δηλαδή εκδοχή της ισότητας, ακούγεται πολύ περισσότερο στα συντάγματα, τη συναντούμε από ότι η λέξη ελευθερία. Γιατί η λέξη ελευθερία δεν χρειάζεται να αναφερθεί τόσο πολλές φορές, διότι για την ελευθερία αγωνίζονται οι Έλληνες. Έτσι. Παραδοσιακά το βάλαμε γιατί θέλαμε να δούμε τι πιστεύουν οι Έλληνες. Γιατί τα συντάγματα αυτά είναι ριζοσπαστικά, ιδιαίτερα για την εποχή τους. Δεν ήταν απλώς ριζοσπαστικό μόνο το γεγονός ότι αποκτήσαμε και σύνταγμα σχεδόν με την αρχή της Επανάστασης, αλλά και ότι οι διατάξεις στα συντάγματα αυτά ήταν πρωτοποριακές για την εποχή τους. Δεν ήταν δηλαδή ένα σύνταγμα απλή αντιγραφή. Όπως ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης έχει δείξει τώρα σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του, το τονίζει πάρα πολύ. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι πρωτότυπο. Έχουμε μία εδώ, έτσι, ας το πούμε, πολιτιολογία, η οποία μία ποιότητα σταγμάτων, μία χαρακτήρα σταγμάτων, που είναι δικός μας ελληνικός, γνήσιος, ριζοσπαστικός, φιλελεύθερος. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε τόσο περήφανοι για αυτή τη διάσταση. Σοφία. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μπαίνουμε εδώ σε μία ομάδα ερωτήσεων που είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Το μύθος ή αλήθεια είναι αυτή η ομάδα ερωτήσεων. Για τρία πράγματα ρωτήσαμε αν θεωρούν οι Έλληνες ότι είναι μύθος ή αλήθεια. Το πρώτο ήταν το κρυφό σχολείο. Το 24% ενός στους 4 μας είπε ότι είναι μύθος το κρυφό σχολείο. Το 72% μας είπε ότι είναι αλήθεια και το 4% δεν είμαι βέβαιος. Το επόμενο, να τα δούμε και τα τρία και να τα σχολιάσουμε. Ναι, βέβαια, ναι. Αριστίδη. Ωραία. Το επόμενο που ρωτήσαμε αν είναι μύθος ή αλήθεια είναι ότι η έναρξη της Επανάστασης έγινε την 25η Μαρτίου στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Μύθος μας είπαν 4 στους 10, αλήθεια 4 στους 10, διχασμένο το κοινό, δεν είμαι σίγουρος 15%. Η τρίτη ερώτηση ήταν μύθος ή αλήθεια ότι ο Πατριάρχης Γρηγόριος V αφόρησε την Ελληνική Επανάσταση, τη φιλική εταιρεία δηλαδή τον Ιψηλάντη και τον Σούτσο. Μύθος μας λέει ένας στους 4, αλήθεια μας λέει το 33%, ένας στους 3 και άλλο ένας στους 3 λέει δεν είμαι σίγουρος, τι να σας πω, δεν ξέρω, 10% δεν απαντώ, αυτό το 10% είναι πολύ ψηλό και θα το ένωνα με το δεν είμαι σίγουρος ή θα του έβαζα μία υποσημείωση, δεν θέλω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Να δούμε το συνολικό εδώ γράφημα στο μύθος ή αλήθεια. Βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που πιστεύουν ότι είναι μύθος αφορά στην έναρξη της Επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας την 25η Μαρτίου. Ενώ το κρυφό σχολείο και ο Πατριάρχης Γρηγόριος που αφόρησε την Ελληνική Επανάσταση έχουν 23-24% τα ίδια. Το κρυφό σχολείο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό του ότι ήταν αλήθεια, πιστεύει ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, ειδικά για τον αφορισμό της Ελληνικής Επανάστασης από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, ότι έχουμε ένα τεράστιο κίτρινο και κομμάτι, το οποίο τι δείχνει, Αριστείδη, κατά τη γνώμη σου? Δείχνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σοβαρό, γιατί αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα. Το γεγονός ότι ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος αφορίζει στην Ελληνική Επανάσταση, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, έτσι. Μην μπούμε στο ζήτημα αυτό, γιατί το έκανε. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και καλά έκανε και το έκανε, διότι έλπιζε ότι θα σώσει τους πληθυσμούς τους, ειδικά στη Μικρά Ασία, από τις σφαγές. Δεν τους έσωσε, έγιναν μεγάλες σφαγές, αλλά ίσως ήταν και πολύ χειρότερες. Το γεγονός ότι ένα 23% θεωρεί ότι είναι μύθος, αναρωτιέμαι αν είναι μια αντίδραση ενστικτώδης, επειδή έχει ήδη απαντήσει τα άλλα δύο, του έχει γίνει κάποιο πράιμι, ότι εδώ μιλάμε για μύθους και ίσως και αυτό είναι μύθος. Και θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσει έτσι, αν πραγματικά πιστεύει ότι αυτό είναι ψευδές. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, το 43% δεν το γνωρίζει αυτό. Δεν θεωρεί, δεν έχει αυτοπεποίθηση να απαντήσει. Όπως επίσης είναι εντυπωσιακό και το 72% θεωρεί ότι ακόμα ότι υπάρχει το κρυφό σχολείο, με την έννοια ότι ήταν μια διαδεδομένη πρακτική. Δεν ήταν ακριβώς, το γνωρίζουμε αυτό. Μάλιστα, πριν την Ελληνική Επανάσταση, περνάμε αυτή την περίοδο της άνθησης. Του νεοελληνικού διαφωτισμού των γραμμάτων, με τα σχολεία στα Γιάννενα, στη Μακεδονία, σε πόλεις όπως στις Σέρες, στο τρίγωνο Αϊβαλή, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Όχι, συγγνώμη, και Κωνσταντινούπολη βέβαια. Αϊβαλή, Σμύρνη, Χίος. Αυτά είναι γνωστά πια, αλλά για ένα μέρος αρκετά μεγάλο της ελληνικής κοινωνίας, όχι προφανώς. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είμαστε μοιρασμένοι στο θέμα της έναρξης επανάστασης. Προφανώς. Είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ περισσότερο και γι' αυτόν τον λόγο είναι και πολύ περισσότεροι αυτοί που είναι έτοιμοι να δηλώσουν θαρσώς ότι πράγματι είναι μύθος, το γνωρίζω. Δεν είναι μύθος το ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ευλογεί τα όπλα και ξεκινάει η επανάσταση έτσι στην βόρειο-δυτική Πελοπόννησο, αλλά το κάνει στην Πάτρα και το κάνει μερικές μέρες νωρίτερα. Δεν είναι μύθος ότι ήταν 25 Μαρτίου η έναρξη. Την είχαν ορίσει την 25 Μαρτίου και ήταν μια πολύ καλή ιδέα να το κάνουν, διότι. Ήταν η μέρα που θα συγκεντρώνονταν οι χριστιανοί σε πανηγύρια και θα ήταν πολύ εύκολο να κινητοποιηθούν. Αλλά ξέρετε τώρα, σε μια επανάσταση δεν μπορείς να ελέγξεις τους χρόνους, ειδικά σε περιοχές όταν δεν υπάρχει και ίντερνετ και δεν υπάρχει και Twitter, για να μπορείς να τα συντονίζεις. Οπότε ξεκίνησαν τα γεγονότα νωρίτερα από αυτά που προγραμμάτιζαν οι επαναστάτες. Σοφία. Στην επόμενη ερώτηση, λέμε ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Πόσο καλά νομίζετε ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης γνωρίζει την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης? Πολύ καλά και αρκετά καλά μας απαντά το 8%, μέτρια το 51%, ελάχιστα 30%, καθόλου 11%, δεν ξέρω, 0%. Είναι ενδιαφέρον αυτό να το σχολιάσουμε σε συνδυασμό με την επόμενη κάρτα, θα έλεγα, Αριστείδη μου. Η οποία λέει εσείς πόσο καλά γνωρίζετε. Δηλαδή για το μέσο Έλληνα απαντάει η ελληνική κοινωνία ότι μόνο το 8% γνωρίζει καλά και πολύ καλά.
Ενώ εγώ προσωπικά για τον εαυτό του καθένας λέει πολύ καλά και αρκετά καλά το 43%. Είναι τεράστια η διαφορά το τι νομίζω για τον εαυτό μου, όλος ο κόσμος, συνολικά. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι γνωρίζει, αλλά οι άλλοι δεν γνωρίζουν. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται intellectual attribution bias και το ξέρω αρκετά καλά γιατί το έχει μελετήσει στην ελληνική κοινωνία με εμπειρικές έρευνες της σύζυγός μου. Έχει γίνει το ίδιο και με τις εκλογές, με τον τρόπο που επηρεάζει από διαφήμιση. Επηρεάζει από τη διαφήμιση. Εγώ, οι άλλοι αποφασίζουν με βάση τη διαφήμιση. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Επίσης, στις εκλογές, θεωρείς ότι ψήφισες σωστά στις τελευταίες εκλογές? Ναι, οι άλλοι ψήφισαν σωστά, όχι. Κάποιοι, αυτά μεταξύ τους είναι αντιφατικά. Προσέξτε όμως τώρα, έχει ένα στοιχείο αλήθειας. Γιατί όταν θα δούμε μετά στο παράρτημα τα νούμερα λίγο πιο αναλυτικά, θα προσέξουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Σοφία. Ότι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να δηλώσουν ότι γνωρίζω καλά την Ελληνική Επανάσταση, δίνουν και, πώς θα το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, θα μου το πεις εσύ, καλύτερης ποιότητας απαντήσεις. Δηλαδή έχουν μικρά ποσοστά οι Αυστριακοί ως οι ευεργέτες των Ελλήνων Επαναστατών. Εκτιμούν περισσότερο, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία δεν το κάνουν οι άλλοι. Αυτοί που δηλώνουν λοιπόν ότι ξέρουν καλύτερα την Ελληνική Επανάσταση. Λένε την αλήθεια. Όταν λένε ότι ξέρουν καλά, πράγματι ξέρουν καλά. Λένε και την αλήθεια. Υποτιμούν όμως λίγο ίσως τους υπολείπους. Αυτό είναι. Η αντίφαση εδώ νομίζω δεν προκύπτει τόσο πολύ από τη μεγάλη αυτοπεποίθηση, η οποία είναι αποτέλεσμα δεν ξέρω ποιος είναι ο όρος υπεραισιοδοξία για τις γνώσεις, αλλά για την υποτίμηση των άλλων, που είναι πολύ σύνηθες. Σοφία. Στην επόμενη ερώτηση, από πού έχετε μάθει όσα γνωρίζετε για την Ελληνική Επανάσταση του 1821? Από το σχολείο, 89%, ανάγνωση βιβλίων, 71%, ντοκιμαντέρ, 65%, άρθρα στον τύπο, 45%, στο διαδίκτυο, 40%, διαλέξεις, 22%, το πανεπιστήμιο, 17%. Από το σχολείο, λοιπόν, μαθαίνουμε, Αριστίδη. Ναι, από το σχολείο, βέβαια. Αυτό αποδείχθηκε και από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει από τη δημοσκόπηση, κάτι που βγαίνει οπωσδήποτε, είναι ότι το σχολείο διαμορφώνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα που έχουμε για την Επανάσταση. Έτσι μπορούμε να δούμε και πού πρέπει να γίνει δουλειά. Οι ιστορικοί, οι ειδικοί πρέπει να δούνε, ειδικά αυτοί οι ιστορικοί που ασχολούνται με το πώς πρέπει να διδάσκει η ιστορία στο σχολείο, πρέπει να δούμε τι ακριβώς μπορεί να βελτιωθεί. Μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει τόσο υψηλό ποσοστό στην ανάγνωση βιβλίων, αλλά ακόμα και στην παρακολούθηση διαλέξεων. Συνήθως στις διαλέξεις ο κόσμος είναι πολύ λίγος. Πού είναι αυτό το 22% των Ελλήνων, τα 2 εκατομμύρια τα οποία πάνε σε διαλέξεις? Το ποσοστό του πανεπιστημίου είναι αρκετά υψηλό, διότι φαντάζομαι πέραν των τμήματων των ιστορικών και κάνα δύο άλλα τμήματα νομικής, ίσως το δικό μας τμήμα που έχουμε κάποια μαθήματα ιστορίας, τα περισσότερα δεν έχουν μαθήματα ιστορίας, ελάχιστα έχουν, και ειδικά για την Ελληνική Επανάσταση. Υποθέτω ότι εδώ κάπως υπερέβαλαν. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι, και αυτό το βλέπω μάλλον θετικό, ότι οι πηγές πληροφόρησης είναι καλής ποιότητας. Στο σχολείο, η ανάγνωση βιβλίων, τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ που συνήθως είναι καλά, τα άρθρα στον τύπο, ενώ η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η οποία μπορεί να σε οδηγήσει και συνήθως σε οδηγεί σε πολύ κακής ποιότητας δημοσιεύματα, που αναπαράγουν μύθους, που αναπαράγουν εντελώς παροχημένες αντιλήψεις για την Ελληνική Επανάσταση, είναι αρκετά χαμηλά. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια, είναι υψηλά στους νέους. Ναι, Σοφία. Το πάντα είναι υψηλά στους νέους σε οποιαδήποτε ερώτηση. Έτσι. Εδώ βλέπουμε από πού κυρίως μάθατε, είναι αυτό που λέμε η πρώτη επιλογή, ενώ πριν ήταν πολλαπλών επιλογών, μπορούσαν να πούν και από το σχολείο και από το πανεπιστήμιο και από βιβλία. Εδώ ρωτάμε κυρίως από πού μάθατε, μόνο μία επιλογή. Το 62% των Ελλήνων λέει κυρίως από το σχολείο, το 28% από βιβλία, ιστορικά βιβλία, το 3% από το διαδίκτυο, 3% στο πανεπιστήμιο, 2% από ντοκιμαντέρ και 1% από διαλέξεις. Εδώ πρέπει να ζητήσει πιο κοντά σε αυτά τα νούμερα. Το σχολείο, πράγμα. Το σχολείο είναι καθαρό. Βλέπω πολύ ψηλό το μαθαίνουμε από το σχολείο. Την ανάγνωση βιβλίων. Το 28% θεωρεί ότι έχει μάθει από βιβλία για την ελληνική ιστορία. Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά νομίζω ότι επαληθεύεται αν δούμε λίγο τις πωλήσεις των βιβλίων ιστορίας. Τα βιβλία ιστορίας πάνε καλά. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω, δεν είμαι στον χώρο του βιβλίου
εκδότης ή κάτι άλλο, η πλειοπόλης, για να ξέρω να απαντήσω στο. Αλλά βλέπω τα, επειδή παρακολουθώ τα ευπόλυτα κτλ., βλέπω ότι τα καλά βιβλία ιστορίας, ή βιβλία ιστορίας τα οποία πιάνουν περιόδους που ενδιαφέρουν το ελληνικό κοινό και την Επανάσταση, πάνε καλά. Πουλάνε αρκετά αντίτυπα. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που διαβάζουν, διαβάζουν. Υπάρχει ένα κοινό, σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό το κοινό, το οποίο διαβάζει συστηματικά ιστορία. Η ιστορία και η λογοτεχνία είναι δύο αντικείμενα τα οποία πάντοτε έχουν ευπόλυτα μέσα, όχι η ιστορία ως λογοτεχνία, αλλά αρκετά. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί με αυτό μας δείχνει ότι ό,τι δουλειά γίνεται για το 2021, άμα είναι καλής ποιότητας, θα διαβαστεί. Και... Επίσης, αυτό μας δείχνει ότι αν θέλετε να, τα παιδιά να μάθουν και άλλες πλευρές ή περισσότερα πράγματα για το 2021, τα παιδιά είναι ο στόχος στο σχολείο. Βέβαια. Πάντα είναι το σχολείο. Πολύ περισσότερο από ότι το... Συνήθως το λέμε λίγο επιπόλαια όταν φτάνουμε σε ένα ζήτημα που το συζητάνε όλοι και φτάνουμε σε ένα διέξοδο, το λέμε η παιδεία. Η παιδεία χαίρο πολύ. Η παιδεία έχει πολύ... είναι... σε πολύ μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματά της. Αλλά αναδεικνύεται πάντοτε. Δεν μπορείς να το υποτιμήσεις. Και η τελευταία ερώτηση που θα δείξουμε σήμερα και μετά θα μας πει ο Αριστίδης τα βασικά συμπεράσματα όλης της έρευνας. Η τελευταία ερώτηση, αν είστε ικανοποιημένοι ή όχι από τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία της Επανάστασης του 1821 στα σχολεία. Όχι, δεν είναι ευχαριστημένος ο Έλληνας. Έχουμε 69-70%, 7 στους 10 λένε όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Το 11% δεν απαντά καθόλου, το οποίο είναι και πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εάν έπρεπε να μαντέψω, θα το έβαζα στο όχι, όχι στο ναι. Το σίγουρα ναι είναι μόνο το 7%. Μόνο το 7% των Ελλήνων είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία της Επανάστασης στα σχολεία. Μάλλον είναι 13. Το 20% είναι πολύ χαμηλό. Αριστείδη. Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα αποτέλεσμα, ένα priming, αποτέλεσμα προδιάθεσης, πώς το πούμε. Γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει από το ερώτημα έχουν απαντήσει στα προηγούμενα 12 και έχουν αισθανθεί κάπως άσχημα. Επειδή ίσως, δεν ξέρουν. Επειδή κάποια πράγματα για κάποιον δεν ήταν απολύτως σίγουροι. Οπότε όταν έρχεται αυτό το ερώτημα, αισθάνονται ότι πρέπει να κατηγορήσουν ίσως το σχολείο για το γεγονός ότι δεν. Γιατί περισσότερο το σχολείο θυμούνται την Ελληνική Επανάσταση, ότι δεν τους τα έμαθε πολύ καλά. Βέβαια, έχουν περάσει για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αυτών πολλά χρόνια από την μέρα που. Ωστόσο, Αριστίδη, συγγνώμη που σε διακόπτω σε αυτό το σημείο ακριβώς. Έχουν περάσει πολλά χρόνια που τα διδάχτηκαν, αλλά έχουν και παιδιά και τα βλέπουν τα βιβλία και μην ξεχνάτε ότι έχουν γίνει θέματα με τα βιβλία ιστορίας τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σε βασικές ερωτήσεις ίσως, αλλά και το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί θέματα για τα βιβλία της ιστορίας, έχουν δημιουργηθεί κόντρες και ιστορίες. Και επίσης, η αλήθεια είναι πως τα βιβλία, από ό,τι τα βλέπω κι εγώ από τα παιδιά μου, γιατί έχω κι εγώ 3 παιδιά, τα βιβλία είναι κάποιες φορές λόγω ανάγκης, λόγω ύλης, έκτασης συγκεκριμένης κτλ. Είναι περιληπτικά. Δεν είναι αυτό που θα ήθελα εγώ, ζουμερή ιστορία. Να τη διαβάσεις, να τη χαρίσεις, να την ευχαριστηθείς και να σου εντυπωθεί. Είναι λίγο αποσκελετωμένα. Εγώ ομολογώ. Και στη συγγνώμη που παρεμβαίνω, έχουμε άλλη μια ερώτηση την τελευταία σχετικά με τη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί. Αν μπορούμε να ωραία. Ναι, οπότε συνεχίζουμε τη συζήτηση και με το τελευταίο γράφημα. Και με το τελευταίο, λοιπόν, ναι, αν κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη βαρύτητα στη διδασκαλία της Επανάστασης στα σχολεία. Και το 88% μας λέει μεγαλύτερη, 2% μικρότερη. Όπως και σήμερα, μια χαρά είναι το 5% και δεν απαντώ 5%. Αριστείδη. Ναι, πρέπει. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πάλι προκύπτει από το γεγονός ότι έχεις περάσει από τη δημοσκόπηση, αισθάνεσαι κάπως ανασφαλής, θέλεις τα παιδιά σου να μάθουν περισσότερα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Γιατί εγώ συμφωνώ, δεν είμαι ειδικός, ούτε στον τρόπο πρέπει να διδάσκει ιστορία, το παραλαμβάνω αυτό. Ούτε κι εγώ, σαν μητέρα μίλησα. Μπράβο. Κι εγώ ως πατέρας τριών παιδιών, λοιπόν, θα πω. Και γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που διδάχτηκα εγώ ιστορία, δεν μπορώ να πω ότι να αγαπούσα πάρα πολύ την ιστορία από πολύ μικρός και ήμουν ικανοποιημένος από τα βιβλία τότε, εκείνη την εποχή. Δεν θυμάμαι δηλαδή να μου φαίνονταν τα βιβλία κακής ποιότητος ή να μην με κάλυπταν σε αυτό που ήθελα να κάνω. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η ελληνική κοινωνία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
ζητά να μάθει περισσότερο για το 1821. Εγώ θα προσθέσω εδώ σε αυτό ότι πρέπει και να μάθει. Οφείλει και να μάθει. Ελπίζω αυτό να χρησιμοποιηθεί και ως επιχείρημα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, να γίνει κάτι. Τι μπορεί να γίνει, να σας πω ένα παράδειγμα. Στη διάρκεια της εκτορίας, που συμπληρώθηκαν τα 150 χρόνια, κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικής ποιότητας βιβλίο που το έγραψε ο Απόστολος Βακαλόπουλος για την Επανάσταση του 1821 και το οποίο κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα. Πολύ καλό βιβλίο για την Επανάσταση του 1821. Θα μπορούσε και τώρα, από νεότερους ιστορικούς που ασχολούνται με την Επανάσταση του 1821, να γραφτεί πάλι ένα βιβλίο το οποίο να ενημερώνει την ελληνική κοινωνία. Για τα ευρήματα δεν θα πω. Ήδη τα είπαμε όλα. Συγγνώμη, Αριστίδη, μονάχα ένα πράγμα που τύχει και έγινε κάποια παρεξήγηση. Εγώ δεν είπα ότι είναι χαμηλής ποιότητας τα βιβλία ιστορίας. Απλώς είπα ότι είναι λίγο αποσκελετωμένα για κάποιον που θέλει να το νιώσει περισσότερο. Ναι, πιθανόν. Εγώ τώρα δεν έχω πολύ πρόσθετη εικόνα, γιατί τα παιδιά μου είναι μεγάλα και δεν ξέρω ότι η ιστορία που τάχθηκε πριν από πολλά χρόνια. Συμπυκνώνοντας λοιπόν τα κύρια ευρήματα, θα πω ότι τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής. Πρώτον, ότι υπάρχει μία εικόνα ενιαία στην ελληνική κοινωνία για το 21. Οι Έλληνες δεν είναι διχασμένοι, η ελληνική κοινωνία για το 21, σε καμία περίπτωση. Για άλλα ζητήματα μπορεί να είναι διχασμένοι. Για το πώς βλέπει τον εμφύλιο, ξέρω εγώ, του δεκαετίας του 1940. Για την Επανάσταση δεν είναι καθόλου διχασμένοι. Ξέρει ποιοι έχει ήρωες, όλη η ελληνική κοινωνία έχει τους ίδιους ήρωες, είναι οι Επαναστάτες. Βάζουμε και τον Ιωάννη Καποδίστρια μέσα, γιατί τον έχουν σε ένα στάτους στον Καποδίστρια εφάμιλο με αυτόν τον σημαντικότερο στρατηγικό. Η ελληνική κοινωνία δεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρόλο τον οποίο παίξανε, ακόμα και το ρόλο του Καποδίστρια πριν τον ερχόμο του στην Ελλάδα, υποθέτω δεν το γνωρίζει τόσο πολύ καλά. Ίσως είναι και εξίσου, αν όχι και περισσότερο σημαντικός, ειδικά στην πρώτη φάση, 21-22, όσο είναι υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Δεν γνωρίζει το ρόλο του Αλέξανδρου Μαυροπορδάτου, δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, δεν γνωρίζει γιατί είναι τόσο σημαντικά τα συντάγματα της Επανάστασης και για ποιο ρόλο και ποια είναι ακριβώς η δύναμη η οποία μας βοήθησε εξυπηρετώντας πάντα τα δικά της συμφέροντα, έτσι προφανώς. Ήταν αυτή όμως η οποία κινητοποίησε τις υπόλοιπες δύο και τελικώς κατέληξαν σε κάτι που ο μεγάλος ιστορικός Τζον Πετρόπουλος χαρακτηρίζει ένα είδος πλειοδοσίας μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας για το ποια θα ωφελήσει περισσότερο την Ελλάδα. Αυτό όμως, αυτή η πλειοδοσία, οφείλεται στην εξωτερική πολιτική του Αλέξανδρου Μαυροπορδάτου. Επίσης, αυτό δεν είναι γνωστό. Και το τελευταίο σημαντικό έβριμα είναι ότι οι Έλληνες αισθάνονται ανασφαλείς για τις γνώσεις που έχουν για το 1821. Θα θέλαν να μάθουν περισσότερα. Αυτά που γνωρίζουν τα θυμούνται από το σχολείο. Δεν τα θυμούνται όμως και πάρα πολύ καλά. Θα ήθελαν να μάθουν πολύ περισσότερα. Οπωσδήποτε, για να πιαστώ από αυτό που λέει η Σοφία, οπωσδήποτε θέλουν να μάθουν τα παιδιά τους περισσότερα για το 21 και τώρα είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να μάθουν περισσότερα. Εμείς, ως ΚΕΦΗΜ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μάθουν πολύ περισσότερα και μάλιστα για αυτά τα σημεία στα οποία υπάρχουν κενά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους δημοσιογράφους που έχουμε καλέσει σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Όποιος θέλει μπορεί να σηκώσει το χέρι του ή να ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Παπαδημητρίου βλέπω ότι θέλει. Να σας κάνω unmute, κύριε Παπαδημητρίου. Σας ακούω. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεστε. Πείτε μας και από ποιο μέσο είστε, αν έχετε. Ναι, βεβαίως. Είμαι από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζή τι σκέψεις γεννά ο συνδυασμός δύο διαφορετικών απαντήσεων. Δηλαδή, από τη μια είδαμε ότι στην έρευνα ότι το σχολείο αποτελεί τη βασική πηγή γνώσης για την Επανάσταση και σε μια άλλη ερώτηση, 7 στους 10 δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από το τι διδάσκεται στα σχολεία. Θα λέγατε με άλλα λόγια ότι για το θέμα που ετοιμαζόμαστε όλοι ως χώρα να γιορτάσουμε του χρόνου, ότι είμαστε βυθισμένοι σε ένα πλαίσιο, σε ένα καθεστώς ημιμάθειας. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να ξέρουμε για την Ελληνική Επανάσταση. Γιατί ειδικά για την Ελληνική Επανάσταση? Γιατί η Ελληνική Επανάσταση είναι για μένα το σημαντικότερο γεγονός της ελληνικής ιστορίας. Τα πάντα τα οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που... Και να μιλήσουμε για τους αληθινούς πρωταγωνιστές, έτσι. Στο 90% των πολεμιστών, τους αγρότες αυτούς, οι οποίοι χωρίς καλά-καλά να αντιλαμβάνονται, να γνωρίζουν τις διεθνείς διαστάσεις του τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο
κάνουν και πού θέλουμε να καταλήξει είναι αυτοί που δώσανε το αίμα τους και άντεξαν για 8 χρόνια πολεμώντας συνέχεια, έτσι. Νομίζω πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που έγινε. Δεν το εκτιμούμε τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Νομίζω πρέπει να εκτιμήσουμε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα που έχει η Ελληνική Επανάσταση. Γι' αυτό και καταλήγει η Επανάσταση σε ανεξάρτητο κράτος. Γι' αυτό και είναι επιτυχημένη. Διότι δεν είναι μόνο το πεδίο των μαχών, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό και αισθάνεται ο μέσος Έλληνας, ο οποίος από το σχολείο έχει μάθει για την Επανάσταση και ίσως και να του φαινόταν και το μάθημα για την Επανάσταση και λίγο βαρετό και λίγο παροχημένο, να το συνδέει και με τις εθνικές εορτές, με πράγματα που τα παιδιά, τα μικρά παιδιά τώρα τα βαριούνται, δεν τους δίνουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία, τα βλέπουν κυρίως σαν μια αργία. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση για να θυμούμε την Επανάσταση ως ένα γεγονός το οποίο πάνω απ' όλα, αυτό μην το ξεχνάμε, είναι ένα συναρπαστικό γεγονός. Διότι όταν κάτι είναι συναρπαστικό, το μαθαίνεις και το αντιλαμβάνεσαι και το κατανοείς πολύ καλύτερα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Βλέπω ο κύριος Σαρής έχει κάνει μια ερώτηση στο chat. Ναι. Για να παρακολουθήσουμε ολοκληρωμένη την έρευνα ή ένα μέρος. Όχι, είναι ολοκληρωμένη έρευνα. Καλά, αυτό που παρουσιάσαμε... Λείπουν τα παραρτήματα, οι δημογραφικές αναλύσεις σε φύλο, ηλικία, περιοχή και τα λοιπά, ότι υπάρχει σε δημογραφική ανάλυση. Αλλά αυτό θα σας τα λύσει, όσο γνωρίζω, στο σύνολό του. Ναι. Μόλις τελειώσει η συνέντευξη τύπου αυτή, θα σταλεί σε όλους τους δημοσιογράφους που έχουν λάβει πρόσκληση να συμμετέχουν ο πίνακας με όλα τα αναλυτικά στοιχεία της δημοσκόπησης, το σχολιασμό που έχει γίνει για λογαριασμό του ΚΕΦΗΜ από τον καθηγητή Αριστίδη Χατζή, αλλά και από 4 εξέχουσες προσωπικότητες της ιστορικής κοινότητας της Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή ερώτηση. Και αν μου επιτρέπετε, ως δημοσιογράφος δεν μπορώ να το αποβάλω αυτό, παρά τη θέση μου στη ΜΑΡΚ και την ενασχόλησή μου τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, θέλω να σας πω ότι ξέρω ότι είναι μεγάλο το κείμενο, είναι αρκετές σελίδες, ξέρω, στους δημοσιογράφους απευθύνομαι, ξέρω ότι είστε πιεσμένοι από χρόνο και τα λοιπά, θα δείτε 5 κάρτες, θα γράψετε αυτά που θεωρείτε τα πιο καυτά και σημαντικά. Αν καταφέρετε να διαβάσετε αυτές τις αναλύσεις και του κυρίου Χατζή και των υπολείπων καθηγητών που γράφουν 2 σελίδες ο καθένας, δεν είναι μεγάλα τα κειμενά τους, είναι εξαιρετικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό ήθελα να πω. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Δεν βλέπω να έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Και για οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΦΗΜ. Έχετε τα στοιχεία επικοινωνίας μας προκειμένου να σας δώσουμε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή καθοδήγηση χρειάζεστε στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.